για τους Ταύρους. Αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα αφενός σας βρίσκει πιο συγκεντρωμένους στους στόχους που μπορεί να έχετε ή μπορεί να έχετε ένα καλύτερο πλάνο σχετικά με το τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνετε στην πορεία σε ό,τι αφορά είτε τα θέματα των σπουδών, είτε τα θέματα τα επαγγελματικά σας. Οι πρώτες μέρες είναι πιο πιεστικές και για σας, για άλλο λόγο σε σχέση με τους κριούς, κυρίως γιατί θα είναι η Σελήνη στο ζώδιο του υδροχώου και σήμερα και αύριο, άρα με κάποιο τρόπο φέρνει αυτή η Σελήνη στο προσκήνιο τα θέματα της καριέρας και των επαγγελματικών, κάνει το ξεκίνημα της εβδομάδας πιο απαιτητικό και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχετε στη δουλειά, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε, αλλά και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχετε στο σπίτι και την οικογένεια. Από την Τετάρτη και μετά όμως, εσείς φαίνεται ότι θα είστε λίγο πιο χαλαροί. Πολύ σημαντικό, η Αφροδίτη που θα μπει στον τοξότη, θα τα πω φυσικά και αναλυτικά αύριο, θα βοηθήσει αρκετά σε οικονομικό επίπεδο. Έτσι, μέσα σε αυτό το μήνα και ξεκινώντας ουσιαστικά από σήμερα και θα το δείτε ακόμη πιο έντονα από την Τετάρτη και έπειτα, φαίνεται ότι αρχίζει με κάποιο τρόπο να τονώνεται λίγο το οικονομικό κομμάτι. Είτε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρετε κάποια χρήματα τα οποία σας οφείλονταν ή μπορεί να βρείτε μια καλή άκρη, να κάνετε ένα καλό διακανονισμό για κάτι το οποίο μπορεί να σας άγχωνε, για μια οφειλή, για ένα χρέος. Κάτι τέλος πάντων φαίνεται να βελτιώνεται σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι μόνο χαρά μπορεί να δώσει αυτό σε έναν Ταύρο. Πάμε να δούμε.